Τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, τον συμπατριώτη μας που είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής. Καλησπέρα κύριε Δαβέτα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς κύριε Ρίκο και καλησπέρα και στην όμορφη Κέρκυρα και τους αγαπημένους μου Κερκυραίους. Πώς πάνε τα πράγματα, για πείτε μας για αυτόν τον νέο αγώνα που δίνετε. Κοιτάξτε να δείτε, είχα πάει στο Λονδίνο και μίλησα στους Έλληνες του εξωτερικού. Πήγα στο Λονδίνο, πήγα στο Παρίσι, ετοιμάζομαι για Γερμανία και ετοιμάζομαι αφού βέβαια πριν Γερμανία θα ξανάρθω και στην Κέρκυρα. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά υπάρχει μια μεγάλη ευχαρίστηση. Η ευχαρίστηση να συναντάς ανθρώπους σε όλη την ελληνική επικράτεια. Και όταν λέω ελληνική επικράτεια, βλέπω κάτι το οποίο είναι καλό και ταυτόχρονα κακό. Το καλό είναι ότι συναντώ Έλληνες παντού. Όπου πηγαίνω, συναντώ Έλληνες. Το κακό είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς, εκτός Ελλάδος, μου λένε γιατί δεν έχουμε το δικαίωμα να ψηφίσουμε. Μάλιστα. Και προσπαθώ να καταλάβω. Και μου λένε εμείς δεν είμαστε Έλληνες. Ένας άλλος μου λέει εγώ έφυγα σε ηλικία 25 χρονών. Άλλος μου λέει έφυγα σε ηλικία 30 χρονών. Και είμαι 20-25 ή πολλές φορές και 30 χρόνια εκτός Ελλάδος. Και παρακολουθώ εκ του συνέχεια τα γεγονότα. Γιατί εγώ να μην μπορώ να ψηφίσω. Είναι ένα θέμα αυτό. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Ο ελληνισμός, εγώ τους απαντώ το εξής και απαντώ, είχα και μια συζήτηση μάλιστα με τον κύριο Ανδρουλάκη του ΠΑΣΟΚ, όπου είμαστε στο ίδιο πάνελ και το εξήγησα. Μου λέει, μα αυτοί που ζουν στο εξωτερικό δεν γνωρίζουν πολύ καλά, έχουν χάσει επαφή. Του λέω, εγώ ζω 30 χρόνια στο εξωτερικό. Δεν νομίζω να ξέρω καλύτερα, να ξέρει κάποιος στην Ελλάδα καλύτερα από ό,τι ξέρω εγώ, παρότι με συνέχεια πηγαίνω έρχομαι και ξοδεύω όλη μου το μισθό στο πηγενέλα. Άρα δεν μπορούμε να αποκλείουμε αυτούς που δεν κατοικούν στην Ελλάδα από την ελληνικότητα. Αν θέλουμε το όραμα μιας νέας κυβέρνησης ή το όραμα ενός ευρωβουλευτή, πρέπει να είναι το όραμα μιας όλο και διευρυνόμενης Ελλάδας, βασισμένης στις αξίες του πολιτισμού, σε μια ελληνικότητα η οποία είναι οικουμενική εκ των πραγμάτων, και όχι διεθνής, αλλά οικουμενική. Θα κάνω τη μεγάλη αυτή τη διαφορά, αν θέλετε, και σας εξηγώ μετά γιατί. Ναι. Και από εκεί και πέρα, να φέρνουμε τους Έλληνες σε επαφή με τον ομφάλιο λόρο, με την μητρέα πατρίδα. Προφανώς. Όχι τους αφήνουμε να είναι αποκομμένοι και να είναι φτωχοί συγγενείς χωρίς καμία επικοινωνία. Αυτός είναι ο αγώνας μου, σαν ευρωβουλευτής, στη φάση Μάλιστα. αυτή. Σαν υποψήφιος, συγγνώμη, έκανα ένα λάψους. Σαν υποψήφιος. Τώρα, κάτω από την πίεση του χρόνου, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε βεβαίως. Γιατί είναι σημαντικές αυτές οι ευρωεκλογές? Τι θα κρίνουν αυτές οι ευρωεκλογές? Είναι πολύ σημαντικές, διότι δεν είναι απλά οι ευρωεκλογές. Είναι οι ευρωεκλογές οι οποίες θα βγάλουν αποφάσεις ή θα βγάλουν πρόσωπα τα οποία θα αποφασίσουν σε σχέση με τα ουσιαστικά υπαρξιακά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα η Ευρώπη. Πρώτο πρόβλημα, το πρόβλημα το ταυτωτικό. Ποια είναι η Ευρώπη? Θέλουμε μια Ευρώπη ενοποιημένη? Θέλουμε μια Ευρώπη ομοσπονδιακή? Τέλος πάντων, θέλουμε ακόμη να μείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή να μην μείνει τίποτα από όλα αυτά? Αυτά είναι υπαρξιακά ερωτήματα. Δεν είναι απλά πολιτικές μόνο απαντήσεις. Είναι υπαρξιακά ερωτήματα και εκεί πρέπει η πολιτική να πάει άριστα με αυτό ακριβώς το οποίο πρέπει να, που είναι κέρια γραμμή, δηλαδή το ταυτωτικό. Δεύτερο ερώτημα είναι το μεταναστευτικό. Αν θέλουμε μια Ευρώπη η οποία να είναι μεν ανοιχτή στο διαφορετικό, αλλά να είναι και μια Ευρώπη η οποία να μην απεμπολεί τη δικιά της ιστορία και τις αξίες της, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ο μετανάστης είναι μεν καλοδεχούμενος, αλλά θα πρέπει να βάλουμε κάποια όρια ελέγχου σε όλη αυτή την υπόθεση, έτσι ώστε και ο μετανάστης να νιώθει καλά, αλλά και ο ντόπιος να μην νιώθει ότι απειλείται εργασιακά και πολιτισμιακά από την έλευση κάποιου διαφορετικού. Γιατί έτσι, αν δεν κάνουμε αυτό, πρημοδοτούμε τα άκρα. Και το τρίτο στοιχείο είναι το στοιχείο της ασφάλειας. Πώς μπορούμε να μιλήσουμε για μια Ευρώπη η οποία να προχωρήσει χωρίς να είναι ασφαλείς οι Ευρωπαίοι πολίτες εσωτερικά της Ευρώπης? Σωστά. Υπάρχει και ένα τέταρτο το οποίο είναι σημαντικό, το οποίο προσθέτω αυτές τις μέρες στην αναλύση μου, είναι ότι η σημερινή Ευρώπη πρέπει να αναγνωρίσει ένα ουσιαστικό λάθος της. Ποιο ήταν το λάθος της? Ότι αντί να δώσει το βάρος στον ανταγωνισμό των προϊόντων για να μπορέσει να ανταγωνιστεί Κίνα και Αμερική αλλά και τις υποανάπτυξη χώρες, έδωσε το βάρος με προτεργάτη, κακό προτεργάτη τη Γερμανία, κανόνες που θα πρέπει να διέπουν την αγορά. Έτσι χάθηκε χρόνος, έτσι δημιουργήθηκαν
μη ενωτικές τάσεις, έτσι δημιουργήθηκαν εθνικιστικές εξάρσεις και βέβαια η Γερμανία το εκμεταλλεύτηκε κατάλληλα και έβγαλε χρήματα. Όμως οι δείκτες λένε ότι έτσι όπως πάει η κατάσταση, η ίδια η Γερμανία τον επόμενο χρόνο ή τα επόμενα δύο χρόνια θα έχει πρόβλημα ανάπτυξης. Μάλιστα. Άρα λοιπόν πρέπει να αλλάξουμε, κατακλείδη κύριε Ρίκο, να αλλάξουμε πολιτική. Για να αλλάξουμε πολιτική πρέπει να βάλουμε πρόσωπα τα οποία να έχουν δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, να αγαπούν την Ελλάδα για να μπορέσει η Ελλάδα ισότιμα να συμμετάσχει στην Ευρώπη. Και δεύτερον, να γνωρίζουν την Ευρώπη. Και κάτι ακόμη σημαντικό, στο οποίο επιμένω. Θα πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το δίπολο, τη διπολική κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, όπου τα δύο μεγάλα κόμματα, για να καλύψουν τις αδυναμίες τους απέναντι στα προβλήματα τα ευρωπαϊκά, μεταφέρουν τις ευρωεκλογές σε εθνικό με τοπικό ζήτημα. Τσακωνόμαστε λοιπόν και λέμε ότι τις ευρωεκλογές πρέπει να στείλουμε τον Α κομματικό ή τον Β κομματικό και ούτω καθεξής. Όχι κύριοι, στις εκλογές πρέπει να στέλνουμε ανθρώπους που να γνωρίζουν το θέμα, να γνωρίζουν την Ευρώπη, να έχουν άποψη και να αγαπάνε την Ελλάδα για να μπορέσουν να προχωρήσουν μπροστά. Αλλιώς θα γίνει άλλοτε οι ευρωεκλογές για να βγούμε μετά τις ευρωεκλογές και να φωνάζουμε εγώ έχω το ρεύμα και όχι ο άλλος. Δηλαδή ψυχολογικά να εκβιάσουμε τον κόσμο. Δεν το θέλω, αυτό δεν μ' αρέσει. Νομίζω ότι ήσασταν σαφείς σε όλα αυτά. Και από εδώ και πέρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί κρίνονται πολλά, κρίνεται ενδεχομένως σε αυτές τις εκλογές και το ίδιο το μέλλον της Ευρώπης, έτσι. Βεβαίως, απόλυτα, όπως επίσης και στις λεγόμενες δημοτικές ή περιφερειακές εκλογές, και εκεί πρέπει να προσέξουμε. Να βγάλουμε πρόσωπα τα οποία να έχουν μια καλή σχέση με τον τόπο τους. Η εντοπιότητα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, με μια προϋπόθεση. Η εντοπιότητα να είναι η ρίζα για την οικουμενικότητα. Σωστό. Λοιπόν, να ευχηθούμε να πάρει... Το επόμενη εβδομάδα θα είμαι στην Κέρκυρα, θα μείνω τουλάχιστον 10 μέρες για να δουλέψω λίγο εκεί. Γιατί δεν θέλω να είμαι... Είμαι με την Ένωση Κεντρών, αλλά θέλω να μιλάω όπως μιλούσα πάντα σε όλους τους Κερκυραίους. Και όχι μόνο στους οπαδούς της Ένωσης Κεντρών. Το είπατε προηγουμένως ότι πρέπει να ξεφύγουμε πια σε αυτές τις ευρωεκλογές από τα στενά κομματικά όρια και θα πρέπει να επιλέξουμε και να κινηθούμε με εντελώς διαφορετικά κριτήρια. Έτσι. Να μην παγιδευτούμε στο δικομματισμό και στο διπολισμό. Σωστά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την αγάπη μου στην Κέρκυρα, σε εσάς και στους Κερκυραίους, τους φίλους μου, εξορισμού όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και πάμε να κλείσουμε ένα βίντεο αφιερωμένο στη Λίμνη Κορισίων. Θα τα πούμε πρωτοθέως τη Δευτέρα. Διοντάν, καλό απόγευμα.